Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό έτους σημείωσε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας πριν την τετραήμερη διακοπή των συναλλαγών λόγω της αργίας του Πάσχα. Στις 4 ώρα Ελλάδος, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο κατά 1,5% στις 1.958 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με άνοδο κατά 3,45%, ενισχύθηκε η μετοχή της Εθνικής στα 14,38 ευρώ με 25 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Η μετοχή της Alpha Bank, ενισχυμένη κατά 1,32%, κινήθηκε στα 6,89 ευρώ με 10 εκατομμύρια τζίρο. Με άνοδο κατά 3,3% κινήθηκε και η μετοχή της Eurobank στα 5,99 ευρώ, ενώ ακολούθησε η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς με κέρδη 1,9% στα 6,47 ευρώ. Όσον αφορά άλλες οικονομικές ειδήσεις, μείωση από 1,8% σε 1,5% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κοινοτικής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat. Σε μείωση των εκτιμήσεών της για τα κέρδη αναμετοχή των ελληνικών τραπεζών κατά 20% σε μέσο όρο, προχώρησε η Deutsche Bank σε έκθεσή της, μειώνοντας παράλληλα και τις τιμές στόχους για τις μετοχές εγχώριων τραπεζών. Ο οίκος εξηγά ότι μείωσε τις τιμές στόχου για τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, ενώ χαμήλωσε τη σύσταση για ορισμένες εξ αυτών, κυρίως λόγω της υποβάθμισης των εκτιμήσεων για την κερδοφορία. Εξαίρεση αποτελεί η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, για την οποία αναβαθμίζει τη σύσταση αλλά και την τιμή στόχο.